Πρώτα απ' όλα θέλω να σε ευχαριστήσω που είστε εδώ για εμάς. Να σας εξηγήσουμε τις ιδέες μας σχετικά με την Tecno Football Austria. Από εδώ είναι ο Σάστα Καστούπερ, γενικός διευθυντής της Tecno Football Austria, της μεγαλύτερης επαγγελματικής ακαδημίας στην Αυστρία, η οποία έχει επεκταθεί και στην Αγγλία και στην Ισπανία. Εγώ είμαι ο Πολυμενέας Γιώργος, προπονητής στην Tecno Football Austria. I don't see one of the best. Και είμαστε εδώ για να σας εξηγήσουμε τις ιδέες μας και ποιο project ετοιμάζουμε για την περιοχή της Καλαμάτας για τα επόμενα χρόνια. Όπως σας είπαμε, η Tecno Football Austria είναι η μεγαλύτερη επαγγελματική ακαδημία στην Αυστρία. Το project που έχουμε για την επόμενη χρονιά είναι να έρθουμε για 3 εβδομάδες στην πόλη της Καλαμάτας, να κάνουμε ένα ποδοσφαιρικό camp για τους ποδοσφαιριστές μας, οι οποίοι θα είναι από 8 ετών έως 17. Το όνομα είναι Be a Pro. Γίνε ένας επαγγελματίας, να τους δείξουμε πώς λειτουργεί μια επαγγελματική ομάδα από τα πρώτα βήματα της καριέρας τους, της ποδοσφαιρικής τους καριέρας. Σε καθημερινή βάση να δουλέψουμε με την Tecno Football. Ξεκινώντας και κάνοντας μια αρχή από την περιοχή της Καλαμάτας, γιατί σκοπός του project είναι να συνεχίσουμε στην περιοχή της Ελλάδας και να ξεκινήσουμε με βάση μας στην Καλαμάτα. Ο τρόπος που δουλεύουμε στην Αυστρία έχει να κάνει πρώτα απ' όλα συνεργαζόμαστε με ακαδημίες σε όλη την επικράτεια της Αυστρίας, με τοπικές ακαδημίες, όπου προπονούμε τα καλύτερα ταλέντα των ομάδων. Σκοπός μας είναι η ατομική βελτίωση των παιχτών μέσα από σύγχρονες μεθόδους προπόνησης, καθώς έχει αποδειχθεί ότι η ατομική προπόνηση βελτιώνει καλύτερα τους ποδοσφαιριστές από οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με επαγγελματίες προπονητές. Μάλιστα, ο κάθε προπονητής έχει να ασχοληθεί με 8 ποδοσφαιριστές, maximum 10, πράγμα που είναι σημαντικό γιατί δίνουμε ποιότητα σε αυτό που κάνουμε. Θέλουμε να δώσουμε πρόσθετη αξία και να βελτιώσουμε τους ποδοσφαιριστές και μέσα από αυτή τη διαδικασία κάνουμε προεπιλογή παιχτών για την ομάδα επιλογής, η οποία συμμετέχει σε μεγάλα διεθνή τουρνουά. Είναι χαρακτηριστικό ότι παίζουμε αγώνες με Bayern, με Red Bull Salzburg, με Dortmund, με Milan, με τέτοιο επίπεδο ομάδες, οπότε τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα και να πάρουν εμπειρίες μέσα από μεγάλα διεθνή τουρνουά, αλλά και να δείξουν και το ταλέντο τους και αν μπορούν να αναδειχθούν μέσα από αυτό. Το κύριος μέρος είναι ότι το πιο σημαντικό σημείο είναι ότι κάνουμε προπόνηση με ταλέντα που σκοπό έχουμε να τα βελτιώσουμε και να τα κάνουμε καλύτερα, να τα βάλουμε να αγωνιστούν σε μεγάλα διεθνή τουρνουά και να αναδειχθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Τονίζουμε ότι επιπλέον πάλι ότι δουλεύουμε ατομικά μία φορά την εβδομάδα με τους ποδοσφαιριστές και ελπίζουμε αυτό να ξεκινήσει και στην Καλαμάτα, θέλουμε να το ξεκινήσουμε και στην Καλαμάτα και να αναδείξουμε παίκτες μέσα από την πόλη και από την περιοχή και να μπορέσουμε να τους φέρουμε σε μεγάλα διεθνή τουρνουά και να δείξουν το ταλέντο τους και την ικανότητά τους. Yeah. That's it. That was the main information. Now if you have questions, so feel free to ask. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις. Εδώ πέρα πώς θα λειτουργήσει, δηλαδή, εντάξει, θα γίνει αυτό το τουρνουά των 3 εβδομάδων. Μετά η συνεργασία πώς θα είναι σε μόνη βάση. Εδώ θα γίνει ένα camp 3 εβδομάδων, έτσι. Πρώτα απ' όλα, θα φέρουμε παιδιά από την Αυστρία για να κάνουν προπόνηση εδώ για 3 εβδομάδες. Θα μείνουν εδώ. How many kids will be more or less, γιατί είναι το θέμα του κορονοϊού τώρα που δεν ξέρουμε πόσο θα είναι. Πέρυσι, ας πούμε, σκεφτείτε ότι ήταν. How many it was in the This year we went to Spain, it was. Each week 25-30 players, in total we are 130 persons in this travel group. Κάθε εβδομάδα είχαν στην Ισπανία πέρυσι 25 με 30 παίκτες, οπότε στο σύνολο είχαν πάει περίπου 120 άτομα στο group. Οπότε θέλουμε να γίνει κάτι ανάλογο και εδώ, αλλά θα εξαρτηθεί και με τον κορονοϊό όπως είναι η κατάσταση. Θα πάρουμε παιδιά και στην Αυστρία. If will come kids in Austria. From Greece. Συγγνώμη. The continue of the first question is how will grow up this project in Greece and how will work in Kalamata after the camp. The main start is in September 2021 that we start with the same ID project like in Austria that we train additional to the local clubs. Okay.
Θα ξεκινήσουμε από το Σεπτέμβριο το 2021 να δουλεύουμε με τοπικά κλαμπ, με τομικούς συλλόγους, να κάνουμε την επιπλέον προπόνηση ατομικής βελτίωσης ποδοσφαιριστές. Αυτό ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο του 2021. Και αν μπορούμε και έχουμε και συνεργασία με τον Δήμο, αλλά και... And also the local federation. Exactly. Σε συνεργασία με τον Δήμο και την, με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου Μεσσηνίας, την ΕΠΣ Μεσσηνίας, να μπορέσουμε να φέρουμε, να διοργανώσουμε ένα τουρνά και να φέρουμε κάποια μεγάλα κλαμπ. Αυτό είναι το αρχικό σημείο. Αργότερα, σκοπός είναι σε αυτή την περίοδο του Φεβρουαρίου να φέρουμε και μεγάλα κλαμπ από την Ευρώπη. Ας πούμε, ένα βήμα πίσω στην προηγούμενη ερώτηση για τη συνεργασία με τις τοπικές ακαδημίες. Θα έχουμε συνεργασία με τους Hawks FC, όπου θα ενισχύουν τη δουλειά της, Techno Football. Έτσι θα είναι η πρώτη συνεργασία που θα έχουμε με ένα τοπικό σύλλογο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείομαστε μόνο στο να συνεργαστούμε με ένα σύλλογο, έτσι, αλλά θέλουμε να ανοίξουμε και την αγορά, ας πούμε, να το πούμε έτσι, και να συνεργαστούμε με όσο δυνατόν περισσότερους συλλόγους. Σημείο κλειδί σε αυτό που κάνουμε είναι ότι εμείς δεν δουλεύουμε ενάντια στους συλλόγους, δουλεύουμε μαζί με τους συλλόγους, επιπρόσθετα στη δουλειά που κάνουν οι σύλλογοι. Δεν παίρνουμε τους παίχτες από το σύλλογό τους, παραμένουν στο σύλλογό τους, απλώς εμείς τους δίνουμε επιπρόσθετη προπόνηση και βοηθάμε επιπρόσθετα στη δουλειά του συλλόγου. Αυτό είναι σημείο κλειδί, γιατί έχουμε συνεργασία με τους συλλόγους, δεν είμαστε αντίθετοι με αυτούς. Άρα, συγγνώμη, πάνω σε αυτό, το έσοδο αντίστοιχα για την όλη διαδικασία ποιο είναι? Άρα κάθε ομάδα λέει θέλω εξειδικευμένους προπονητές. Πώς γίνεται το θέμα το τσαπλαβή? Για τις ομάδες ή για εμάς? Για εσάς. What is the profit for us? Το όφελος είναι ότι έχουμε κάποιες μηνιαίες οικονομικές απολαβές από τους παίχτες που πολλές φορές μπαίνουν και σε συνεργασία με την ομάδα. Το αρχικό σημείο για εμάς, επειδή θέλουμε να επεκταθούμε σε όλη την Ελλάδα, θα είναι η Καλαμάτα, στο σημείο που θα δουλέψουμε πρωταρχικά και μετά να κοιτάξουμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είδαμε ότι αυτό λειτουργήσε στην Αυστρία και θέλουμε να βελτιώσουμε αυτό που κάναμε στην Αυστρία, αναμειγνύοντας τις κουλτούρες, μαθαίνοντας νέα πράγματα από την Ελλάδα, από την Ισπανία, από την Αγγλία, όπως έχουμε κάνει και στις άλλες χώρες, να το κάνουμε και αυτό και στην Ελλάδα. Επίσης, θέλουμε να φέρνουμε και να συνεργαζόμαστε με διεθνείς προπονητές, γι' αυτό και είμαστε ανοιχτοί στο να συνεργαστούμε με διεθνείς προπονητές και είμαστε ανοιχτοί στο να μιλήσουμε και να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί τους, αλλά και να εργαστούμε μαζί τους. Εξηγεί ότι ο κύριος λόγος που ξεκινάμε από την Καλαμάτα είμαι εγώ, γιατί έχω ξεκινήσει, εργάζομαι ήδη στην Αυστρία. Του μίλησα με τα καλύτερα λόγια που μπορούσα για την Καλαμάτα και του είπα επίσης ότι έχουμε αρκετά ταλέντα εδώ που μπορούμε να αναδείξουμε και να τα βοηθήσουμε να περάσουν σε ένα διεθνές επίπεδο, να τους δώσουμε την προοπτική να αγωνιστούν σε ένα καλύτερο επίπεδο και πιο ανταγωνιστικό. Και συζητώντας ότι την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες δύο εβδομάδες που είμαι στην Αυστρία, να είμαστε σήμερα εδώ. Κύριε, πώς πήγες στην Αυστρία και πώς επιλέξανε αυτή How are we going to be here? How? Λοιπόν, how I come to techno football? How you appoint me? It's a good question. I don't know. We have some friends together. One is Giannis from Olympiacos Piraeus, and so we speak and about social media and. Yeah, then we meet us, and then we was sure that he's the right man for us to work, and yeah, now he's a part of our international coaches team. Έχουμε κοινό γνωστό, το Γιάννης Βουγγιλάκης είναι στην Ακαδημία του Ολυμπιακού. Είχε έρθει σε επαφή παλιότερα ο Σάσα μαζί του, του πρότεινε εμένα. Τον Αύγουστο είχα πάει εκεί να τους γνωρίσω, να με γνωρίσουν και τελικά θεωρούσαν ότι είμαι καλύτερη λύση για να εργαστώ αυτή τη στιγμή εκεί και να. Άρα λέγαμε ότι εκτός από αναζήτηση και έξτρα δουλειά σε ταλέντα είναι και αντίστοιχα και σε προπονητικό επίπεδο το project, γιατί πολλοί προπονητές βλέπουν να δουλεύουν και έτσι, δεν είναι. Έχουμε χτίσει μια ομάδα με διεθνείς προπονητές, με πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, από εθνικές ομάδες, αρχηγούς, από παίχτες από Premier League. Έχουμε ένα team με διεθνείς προπονητές, ωστόσο έχουμε και κάποιους τοπικούς προπονητές, τους οποίους βοηθάμε να βελτιωθούν και μέσα από αυτή τη διαδικασία κοιτάμε να βελτιώσουμε όχι μόνο τους προπονητές ή κάποιους συγκεκριμένους παίχτες, αλλά να βελτιώσουμε γενικότερα το ποδόσφαιρο μιας περιοχής. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι
Παράλληλα με τους διεθνείς προπονητές, έχουμε σαν βοηθούς τους τοπικούς προπονητές που τους βοηθάμε και αυτούς να αναπτυχθούν και να γίνουν καλύτεροι. Οι ομάδες έχουν σίγουρα όφελος από τη συνεργασία μας, καθώς πέραν το ότι οι προπονητές μπορούν να συνεργάζονται με εμάς και να δουλεύουν μαζί με εμάς και να παίρνουν διεθνή εμπειρία και να παίρνουν καινούρια γνώση. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε τις ομάδες μεταξύ τους, καθώς έχουμε project, όπως είπαμε, ήδη σε Ισπανία, Αυστρία και Αγγλία. Και μπορεί μια ομάδα από το εξωτερικό να έρθει εδώ να προπονηθεί μαζί μας, όπως και ομάδες από την Ελλάδα να πάνε να προπονηθούν στο εξωτερικό, να γίνει μια ανάμειξη της κουλτούρας, να δώσουμε δυνατότητα να παίξουν επαγγελματικά κλαμπ, γιατί ήδη συνεργαζόμαστε με επαγγελματικά κλαμπ τρίτης, τέταρτης κατηγορίας, και να τους δώσουμε ένα πολύ καλό επίπεδο δουλειάς. Επίσης, τα παιδιά που είναι 15 έως 19 ετών, τους έχουμε πλήρη κάλυψη. Accommodation about the how they live and they live in an internat with they sleep there and okay. Τα παιδιά τα οποία έχουμε από 15 έως 19 ετών μένουν σε δικά μας σπίτια, πλήρη διατροφή, νοιαζόμαστε για την εκπαίδευσή τους, τους κάνουμε προπόνηση όλη την εβδομάδα, είναι διαφορετική η λειτουργία από ότι είναι μέχρι 14 ετών, μπορούν να κάνουν την εβδομάδα 8 με 10 προπονήσεις μαζί μας. Και μετά γυρίζουν στις ομάδες τους και μπορούν να παίζουν και να αναδεικνύονται μέσα από τις ομάδες τους σε επαγγελματικό επίπεδο. Θέλουμε να τονίσουμε όμως ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ανταλλαγή παιχτών, θα λέγαμε, που μπορούν να έρθουν παίχτες από την Αυστρία να προπονηθούν εδώ με τους παίχτες που είναι στην Καλαμάτα, όπως παίχτες από την Καλαμάτα να πάνε να προπονηθούν με παίχτες που είναι στην Αυστρία, στην Ισπανία ή στην Αγγλία. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία να μάθουν καινούριες κουλτούρες, να βελτιωθούν και να μπουν σε ένα διεθνές επίπεδο εργασίας, όπως είναι διεθνές ποδοσφαιρικό επίπεδο. Όπως γίνεται πλέον στα μεγάλα σύγχρονα κλαμπ, όπου οι ποδοσφαιριστές είναι από διάφορες χώρες, διαφόρων εθνικότητων και κουλτούρων, και με διαφορετική κουλτούρα. Έτσι, να αρχίζουν να προσαρμόζονται μέσα σε αυτό το κλίμα και να μπορούν να αποδώσουν και να είναι πιο έτοιμοι για μια πιθανή μεταγραφή σε ένα μεγάλο κλαμπ. Γιώργο, ανάφερες προηγουμένως ότι θα γίνει κάποιο τουρνουά, θα συνεργαστείτε με κάποιες ομάδες ή με κάποιες ακαδημίες. Μέσα σε αυτό το project έχετε κάνει στόχευση κάποιων ομάδων εδώ από τη Μυσσηνία που θα κάνει τη συνεργασία? Σκοπός μας είναι το Φεβρουάριο που θα έρθουμε εδώ να καλέσουμε κάποιες επαγγελματικές ομάδες από Α' Εθνική, όπως για παράδειγμα τον Ολυμπιακό ή κάποιες Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ ή κάποιες τέτοιες ομάδες ή Παναθηναϊκό. Και παράλληλα μαζί με αυτές τις ομάδες να καλέσουμε και κάποιες τοπικές ακαδημίες, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να παίξουν ενάντια σε επαγγελματικούς λόγους πολύ υψηλό επίπεδο και να αρχίσουμε από φέτος να έχουμε μια τέτοια εμπειρία. Αυτό είναι το πρώτο μας βήμα που θέλουμε να κινηθούμε αυτή τη χρονιά. Και σχετικά με το πώς θα κυλήσει αυτό, γιατί είναι και το θέμα με τον κορονοϊό, θα κοιτάξουμε να χτίσουμε για την επόμενη χρονιά. Έτσι, σκοπός μας και πρώτος μας στόχος είναι να φέρουμε κάποιες επαγγελματικές ομάδες από την Ελλάδα, να παίξουμε μαζί με κάποιες τοπικές ακαδημίες και μετά, θα, ανάλογα με το πώς θα κυλήσει αυτό, να δούμε τι θα κάνουμε την επόμενη σεζόν. Δεν θέλουμε να πούμε μεγάλα λόγια και να τάξουμε μεγάλα πράγματα, γιατί όλα θα εξαρτηθούν πώς θα γίνει η αρχή, οπότε να κοιτάξουμε το επόμενο βήμα να έχει μια συνέχεια. And if the city supports us and we have some locations for the tournament, we will grow up every year a little bit more, 2 teams more, 4 teams more, and we will have a really big project in Kalamata with these tournaments. Especially at this time, our holidays in Austria and Germany, so we can bring some teams from there, but nobody knows how it works with Corona in the next months. Εφόσον η πόλη μας βοηθήσει και η Ομοσπονδία, η ΕΠΣ Μεσσηνίας, θέλουμε να αναπτύξουμε αυτό το project και για τα επόμενα χρόνια, καθώς την περίοδο του Φεβρουαρίου και στην Αυστρία και στη Γερμανία είναι περίοδος διακοπών για 2 ή 3 εβδομάδες και σκοπός μας είναι να φέρουμε και ομάδες από το εξωτερικό να παίξουν εδώ και αυτό το project να γίνει μεγαλύτερο, να φέρουμε 2, 3, 4 και ούτω καθεξής ομάδες όσες μπορούμε να φέρουμε για να αγωνιστούν εδώ. Αυτός είναι ο τελικός μας σκοπός, όμως αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα κυλήσει η πρώτη χρονιά και πώς θα κυλήσει το θέμα του κορονοϊού. Επιτρέψτε μου να πω, ας πούμε, ότι για παράδειγμα φέτος όλα τα μεγάλα τουρνουά στην Γερμανία ακυρώθηκαν, ενώ είχαμε δηλώσει συμμετοχή με μεγάλα κλαμπ όπως Bayern, Dortmund κτλ. Ακυρώθηκαν όλα τα μεγάλα τουρνουά, οπότε καταλαβαίνετε ότι καθώς είναι επιφυλακτικές αυτές οι ομάδες ήδη στα δικά τους τουρνουά, είναι λίγο δύσκολο αυτή τη χρονιά να έρθουν στο εξωτερικό να παίξουν. Να κάνω μια ερώτηση που μπορεί να μην το είπατε, δεν το καταλαβαίνω. 2013 βλέπω ιδρύθηκε το. Ναι. Είναι ομάδα καθαρά ακαδημιών, δηλαδή πώς δημιουργήθηκε
δεν είναι όπως η ομάδα, ένας πρόεδρος ή οτιδήποτε. Είναι οι προπονητές την οργάνωσαν και έφτιαξαν αυτή την ομάδα. Δηλαδή, και ο Σάσα ακριβώς τι. Ξεκίνησα να δουλεύω σε ομάδες όπως η Μίλαν, και η Ρεάλ Μαδρίτη. Μετά από την εργασία μου σε αυτές τις ομάδες, αρκετοί γνωστοί μου είχαν έρθει στην πόλη μου στην Αυστρία και μου έλεγαν να κάνω ατομική προπόνηση στα παιδιά τους. Στην αρχή ήμουν αρνητικός πάνω σε αυτό. Όμως αργότερα, ξεκίνησα, μετά από κάποια χρόνια, ξεκίνησα αυτή την ιδέα. Στην αρχή είχαμε 25 παιδιά, 45, 50 και ούτω καθεξής. Και με αυτά τα παιδιά ξεκινήσαμε να συμμετέχουμε σε κάποια μεγάλα διεθνή τουρνά. Μέσα από αυτά αναδείχθηκε ο γιος μου, ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά και είχε πρόσκληση από μια πολύ μεγάλη ιδιωτική ακαδημία στη Βαρκελόνη να αγωνιστεί. Και μετά από αυτό μεταφέρθηκα στην Βαρκελόνη για να πάρω και άλλες νέες προπονητικές εμπειρίες. Yeah, then Barcelona. Exactly. Η μετακόμιση μου αυτή στη Βαρκελόνη ήταν σημείο κλειδί. Καθώς εκεί είδα ότι το ποδόσφαιρο ήταν τελείως διαφορετικό από ότι ήταν στην Αυστρία. Καθώς εκεί είδα ότι η στάση τους απέναντι στο ποδόσφαιρο, η φιλοσοφία τους ήταν τελείως διαφορετική. Αγαπούσαν πραγματικά το ποδόσφαιρο, έπαιζαν σε κάθε γήπεδο ποδόσφαιρο και είχαν πραγματικό πάθος γι' αυτό. Οι ομάδες εκεί πρώτα απ' όλα είχαν εξαιρετική πειθαρχία. Και η διαφορά δεν ήταν μόνο στο ότι είχαν διεθνείς προπονητές, αλλά είχαν τελείως διαφορετική στάση για το ποδόσφαιρο, είχαν πάθος και πειθαρχία γι' αυτό. Συν τους υψηλού επίπεδου προπονητές. Αφού είδα πως δουλεύουν διαφορετικά στην Ισπανία, ο τελικός μου σκοπός ήταν να πάρω αυτή την ιδέα από την Ισπανία και να τη μεταφέρω στο κέντρο της Ευρώπης, στην Αυστρία από όπου είμαι και εγώ. Εκεί ίδρυσα ένα κλαμπ στο οποίο όλα τα τμήματα κατέληξαν να παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο. Είχαμε διεθνείς προπονητές, επαγγελματίες προπονητές όπως ο Σβάρτσερ, Πολ Σβάρτσερ. Πολ Σάρνερ, συγγνώμη. Πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και αρχηγός της Εθνικής Αυστρίας, όπως και άλλους διεθνείς προπονητές από την Εσπανιόλα, από την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Βάλαμε την γνωσία από 73 διαφορετικούς προπονητές στην προπόνησή μας και δημιουργήσαμε αυτό το κλαμπ. Καταφέραμε να πετύχουμε κάποια πράγματα, όμως μετά από 3 χρόνια άφησα αυτό το κλαμπ και σκέφτηκα ότι θέλω να δημιουργήσω ένα δίκτυο σε όλη την Αυστρία, το οποίο καταφέραμε και πλέον στόχος είναι να επεκταθούμε πέραν της Αυστρίας. Έχουμε ξεκινήσει και στη Γερμανία και ο επόμενος στόχος είναι να έρθουμε και στην Ελλάδα.